Δεχτήκαμε και εμείς στην υγειονομική περιφέρεια νωρίς το πρωί τηλεφωνήματα από πολίτες. Διευκρινίστηκε, ενημερώθηκε αμέσως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ενημερώθηκε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ότι ακολουθούμε αυτό ακριβώς το οποίο ακολουθείτε όλους τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή οι ασθενείς μας που μπαίνουν σε διαδικασία χημειοθεραπείας θα ελέγχονται από το νοσοκομείο πριν μπουν για τη θεραπεία τους. 7 και 57 το πρωί σήμερα ενημερώθηκε και από μένα την ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου εάν υπάρχει τέτοια απόφαση να ανακληθεί και η διαδικασία του ελέγχου με τεστ ταχείας ανίχνευσης των χημειοθεραπευόμενων ασθενών θα γίνεται κανονικά στο Τμήμα Χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Επειδή έχει ξεσπάσει αυτός ο σάλος, έχετε ενημέρωση επίσημη από πού προήλθε αυτή η οδηγία, αυτή η κατεύθυνση? Αναμένουμε και εμείς την ενημέρωση του νοσοκομείου. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση για το ποιος έλαβε την απόφαση και ενημερώθηκαν οι ασθενείς. Υπάρχει όμως μια επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία γινόταν και όλους τους προηγούμενους μήνες. Θα διερευνηθεί το θέμα.